Γεια σου ομορφιές μου και welcome to my channel again. Όπως βλέπεις έχω τα χάλια μου. Ο λόγος είναι ότι τώρα μόλις βγήκα από το μπάνιο και απλά άνοιξα μία κάμερα γιατί όφυλα και είμαι υποχρεωμένη να σου πω τι στο καλό γίνεται. Θυμάσαι την προηγούμενη εβδομάδα που σου έλεγα τι καλά και τι ωραία και εγώ για δεν νιώθω καραντίνα. Μου νομίζω ότι μ' άκουγε ο Θεός και γέλαγε μαζί μου. Την επόμενη ακριβώς μέρα μας ενημέρωσαν ότι τα σχολεία κλείνουνε φίλε. Τα ματάκια μου γυρνάνε όλη την ώρα. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Μου ήρθε ένας νταβρουτζάς η αλήθεια είδε. Οπότε λοιπόν και εγώ βρήκα την ευκαιρία, έκανα το παράγκι μου και λέω δεν βαριέσαι, εγώ θέλω να ενημερώσω το κοινό μου. Βρήκα που λέτε την ευκαιρία να ανοίξω την κάμερα να σας ενημερώσω ότι δεν περνάω καθόλου καλά, δεν ξέρω πότε αλήθεια θα ξαναγίνω πάλι δημιουργική εδώ πέρα στο YouTube. Δεν προλαβαίνω ποιο βίντεο να γυρίσω, δεν προλαβαίνω να κάνω μοντάζ φιλενάδα, γίνεται ένας πανικός, εσείς οι μανούλες με καταλαβαίνετε περισσότερο και εσείς τα παιδιά που διαβάζετε καταλαβαίνετε ότι αυτό το καινούργια εφαρμογή τέλος πάντων το 2 με 5 είναι τόσο βολικό για όλα τα σπίτια. Είναι μια τέλεια ώρα αντί ξέρω εγώ να τα κάνουν 8 με 1 που είναι το ωράριο του σχολείου δηλαδή, του τρελού. Καταλαβαίνεις ότι αυτό το πράγμα κάθε μέρα δίνει και ό,τι καλύτερο γιατί πολύ απλά δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε μεταξύ μας, ρε φιλενάδα. Άλλα ανοίγουν τα μικρόφωνα, άλλα παίζουν με τις κάμερες. Γίνεται μια αχλογικία. Εννοείται ότι το σύστημα είναι power και καταλαβαίνεις ότι γίνεται. Χάνουμε και τις ώρες μας, πολλά νεύρα γενικά, δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε, δουλειά δεν γίνεται. Παρ' όλα αυτά όμως το 2 με 5 με ένα αυτό με κουράζει. Γιατί έχει σαν συνέπεια φιλενάδα. Μία μετά τη μία φιλενάδα. Πρέπει να είναι όλα στην εντέλεια. Οπότε όπως καταλαβαίνεις, όλο αυτό εμένα μου φέρε τα πάνω κάτω. Αυτό δεν είναι πρόγραμμα. Αυτό αγάπη μου είναι η κατάδια, είναι τυραννία. Δηλαδή ποιον έχουμε φτύσει, γιατί γίνεται εμένα όλο αυτό. Οπότε φιλενάδα μου γλυκιά, καταλαβαίνεις ότι εγώ με αυτό το ωράριο δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Πού να προλάβω να κάνω μοντάζ. Το ότι και καλά. Ότι είμαι συνέχεια ακριβώς δίπλα στο γιο μου 2 με 5. Συγγνώμη, δεν το πω, με πιάνει ο κόλος μου. Ναι, μεν γίνεται διάλειμμα, αλλά δεν γίνεται αυτό το πράγμα να είσαι απίκο και άντεση. Οκ. Τα άλλα τα παιδιά καταλαβαίνω ότι κάποιοι γονείς δουλεύουν και είναι απόλυτα σεβαστό. Το τι γίνεται, φιλενάδα, δεν μπορείς να φανταστείς. Δεν ήταν μόνο αυτό ο λόγος που ήμουν πάρα πολύ στεναχωρημένη αυτή τη βδομάδα. Εδώ πέρα η φιλενάδα μας που λέτε κατάπιε ένα μικρό το σοδούλι παιχνίδι του μικρού και αυτό είχε σαν συνέπεια να κάνουμε χειρουργείο από την Κυριακή. Άρχισε να βρυχάει το σκυλί και γκούχου και γκούχου. Πόναγε η καρδιά μου. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, το σκυλί δεν μπορείς να το αφήσεις έτσι. Εκτός ξέρω εγώ κι αν είσαι εκτός κόσμου και χρόνου που λένε. Το σκυλί μου υπέφερε, οπότε αυτό που έπρεπε να κάνω ήταν να δώσω και προτεραιότητα στο σκυλί, να κλείσω, να κάνω κτηνογραφίες τώρα, κακυλιά, στομάχι. Στο στομάχι υπήρχε το πρόβλημα. Για έναν περίεργο λόγο δεν το έβγαινα πουθενά, ούτε από το στόμα, αλλά ούτε και από το πουδάκι. Οπότε μπήκαμε στη διαδικασία να κάνουμε χειρουργείο. Και τώρα, όπως καταλαβαίνεις, είμαστε σε μια φάση που παίρνουμε αντιβιώσεις και χάπια. Οπότε όλο αυτό το πράγμα, ναι, με την τηλεκπαίδευση, ναι, με και το σκυλί. Οκ, το σκυλί σταμάτησε και να είναι καλά, Παναγία μου, σώθηκε το σκυλί μας. Αυτό όμως που με στεναχωρεί περισσότερο είναι ότι μου κλείνει στην ελευθερία μου. Όταν εμένα μου κλείνει στην ελευθερία μου, με πιάνουν έτσι τα να μου τα λαμπάκια. Επικρατεί χάος, επικρατούν νεύρα, υπάρχει ασυμφωνία χαρακτήρων εδώ μέσα, υπάρχει... Τώρα αρχίζει. Όντως τώρα αρχίζει η καραντίνα και δεν τελειώνει αυτό και δεν ξέρω πότε θα τελειώσει αυτό. Μακάρι παιδιά να λήξει σύντομα, γιατί εγώ δεν μπορώ. Νιώθω ότι θα με πιάσει κατάθλιψη. Ειλικρινά, τα χέρια μου τρέμουν. Είμαι σε μια στερεία. Δεν το μπορώ. Δεν μπορώ να είμαι. Ναι, με να βοηθήσω τα παιδιά μου, αλλά δεν μπορώ να είμαι σε μια καρέκλα από τις 2 μέχρι τις 5. Απίκο και να μην συνεργάζονται. Υπάρχουν και κάποιοι γονείς, ναι, και θα το πω, το οποίο δεν συνεργάζονται. Βλέπεις το παιδί σου. Το να τον αφήνει σε μια τηλεκπαίδευση και άστο ό,τι γίνεται. Και δεν μιλάω για τους γονείς που δουλεύουν. Το αυτό, αλλά το να αφήνει ένα παιδί το οποίο δεν ξέρει που πάνε τα τέσσερα, του λέει δασκάλα κλείσε τα μικρόφωνα, χαχαχα να τραγουδάει, το άλλο να φέρνει το κατοικίδιο, δηλαδή λίγο σεβασμός. Εμένα παιδιά αυτό με αναταράζει, δεν μπορώ εγώ να είμαι, να σέβομαι το δάσκαλο, τις άλλες μανάδες και αυτά και τα άλλα τα παιδιά να μην συνεργάζονται και να υπάρχει μια αχλαγωγία. Υπάρχει που υπάρχει ένα πρόβλημα, μεγάλο πρόβλημα θα έλεγα, στη σύνδεση το σύστημα πέφτει, δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε τις ώρες που μας έχουν γράψει. Γίνεται ένα αχταρμάς να έχω και αυτή τη βαβούρα Παναγία μου, δηλαδή δεν υπάρχει. Οπότε όπως καταλαβαίνετε και κάπου εδώ θα κλείσει αυτό το ενημερωτικό, το βιντεάκι θα έλεγα, με ένα τεράστιο συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ παιδιά να κάνω κάτι, δεν έχω το χρόνο και όταν είναι κουραστικό, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ κουραστικό αυτό το 2 με 5 κάθε μέρα και να έχουν και γλυκά
τις 2 μέρες της εβδομάδας και να τελειώνουμε 8.30. Εγώ μετά τις 8.30, παιδιά, είμαι έτσι. Τουλάχιστον μετά την τηλεπτική, κοιτάω να είμαι τουλάχιστον ενεργή στο Instagram για να υπάρχει αυτή η επικοινωνία, να λέω ότι έχω κάνει κάτι. Το έχω χάσει που το έχω χάσει εδώ πέρα το κομμάτι του YouTube λόγω αυτού του λόγου που σας είπα. Παιδιά, δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό. Παρ' όλα αυτά όμως δεν χάνουμε το χαμόγελό μας. Παρ' όλα αυτά εννοείται ότι κάνω αυτά που σας είπα στο προηγούμενο βίντεο. Και μακάρι να τελειώσει αυτός ο Γολγοθάς. Παιδιά, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ναι, μεν κάνουν δουλειά εκπαιδευτική και μαζί τους σίγουρα, γιατί αν δεν κάναμε κάτι θα λέγαμε κοίτα, δεν κάνουν και τίποτα για το σύστημα. Αλλά αυτό το πράγμα, παιδιά, τη σύγχρονη τηλεκπαίδευση, ειλικρινά είναι ό,τι χειρότερο. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω. Αυτή ήταν η ενημέρωσή μου. Φιλάκια πολλά και καλή δύναμη στις μαμάδες. Καλό κουράγιο στα παιδιά που είναι σε μία οθόνη τόσες ώρες έτσι. Και τώρα μιλάμε για όχι μόνο ένα παιδί, υπάρχουν και τρία παιδιά σε διαφορετικές τάξεις. Άστα να πάνε. Οπότε, πολλά φιλάκια, καλή δύναμη και καλό κουράγιο. Φιλάκια όλα.